ανθρώπους του δικτύου της Χεζμπολάχ. Πού πάνε τα πράγματα, κύριε καθηγητά, στη Μέση Ανατολή? Κοιτάξτε, έχω το θλιβερό προνόμιο να έχω προεξαγγείλει από τις 25 έκτου σε εκπομπή του καναλιού Star την εκδήλωση αυτού του πολέμου την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς βλέπω, παρά το γεγονός ότι δεν το θέλω, να επαληθεύομαι. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει είναι πόλεμος. Είναι αυτό το οποίο προέβλεψα. Και βεβαίως αυτός ο πόλεμος φοβούμαι ιδιαίτερως ότι θα εξελιχθεί σε διακρατικό πόλεμο. Το πλήγμα των βομβιτών και των ηλεκτρονικών συσκευών ουσιαστικά έδωσε ένα τέλος στις ενδοεπικοινωνίες των στελεχών της Χεζμπολά, έδωσε ένα μεγάλο πλήγμα στο ηθικό των μαχητών της Χεζμπολά, μιας οργανώσεως η οποία αναγνωρίζεται από όλη τη Δύση ως τρομοκρατικής και βεβαίως με ανθρώπους οι οποίοι έχουν επικηρυχθεί με τεράστια ποσά από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την δολοφονία πολλών Αμερικανών, Γάλλων και άλλων δυτικών στρατιωτών στην περιοχή. Παραδείγματος χάρη έχουμε τους χθεσινούς βομβαρδισμούς με F-35 των Ισραηλινών που αφαίρεσαν τη ζωή σε 13 από τους 15 ηγέτες της Χεζμπολά, μεταξύ των οποίων το νούμερο 2 της Χεζμπολά, τον επικηρυχθέντα για 7 εκατομμύρια δολάρια ΑΚΙΛ και βεβαίως και τον αρχηγό του στρατιωτικού μηχανισμού της Χεζμπολά. Αυτή τη στιγμή ζωντανοί στη Χεζμπολά μένουν ο κύριος Νασράλα, ο ηγέτης, ο ύπατος ηγέτης της Χεζμπολά και βεβαίως ακόμα 2 οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν τους επόμενους στόχους. Παρατηρούμε ότι υπάρχει και μία τριβή μεταξύ των σχέσεων της Χεζμπολά με το Ιράν, με την Τεχεράνη, για το γεγονός ότι απεδείχθη ιδιαίτερος ευάλωτη στην Ισραηλινή κατασκοπία και αντιλαμβάνεστε ότι η ρευστότης που επικρατεί, η πολιτική ρευστότης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με, με αυτό το κέριο πλήγμα στο επίπεδο της Χεζμπολά στο Λίβανο αποτελούν ιδανικές συνθήκες για να ολοκληρωθεί και το τελικό χτύπημα που θα είναι η εξάρθρωση και η κατάληψη όλων των εδαφών εκείνων που παρανόμως η Χεζμπολά με το 1701 ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το οποίο και κατεπάτησε, πέρασε κάτω από τα σύνορα του ποταμού Λιτάνη και άρχισε τους συνεχείς βομβαρδισμούς στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ, μετατρέποντας 70.000 Ισραηλινούς σε εσωτερικούς πρόσφυγες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις εργασίες τους και τα σπίτια τους για να μπορέσουν να σωθούν. Κύριε καθηγητά, επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά και κάτι στη διάθεσή μας, θέλω μια κουβέντα, ένα σχόλιο και από εσάς για το Κυπριακό. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη σήμερα. Έθεσε αυτόν, σύμφωνα με όσα είπε, στη διάθεση του Κουτέρες για να υπάρξει τριμερή με τον κύριο Τατάρα. Απ' την άλλη, ο Αρχιεπίσκοπος εδώ σήμερα δήλωσε ότι είναι αυτοκοροϊδία η πεποίθηση ότι συνεχίζει υποχωρήσει θα αναγκάσουν την Τουρκία να διαπραγματευτεί. Θέλουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό και να κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Πρώτον, θα συμφωνήσω με τον Αρχιεπίσκοπο, ασυζητητή. Και δεύτερον, θα πω και κάτι το οποίο πιθανόν το ξεχάσαμε. Αυτή η συμφωνία περί αγωγού. Αυτή η συμφωνία περί αγωγού έχει μέσα έναν όρο ο οποίος εμένα με ανησυχεί ιδιαιτέρως. Ομιλεί για γεωπολιτικό κίνδυνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν εκδηλωθεί αυτός, τότε το κόστος βαραίνει κατά 50-50% τις δύο πλευρές. Μιλάτε για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Για το καλώδιο, ναι.
ενεργειακός αγωγός, είναι ηλεκτρικής. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, όχι για ζητήματα κόστους, εδώ είναι ζητήματα έθνους. Λοιπόν, ο γεωπολιτικός κίνδυνος τι συμβαίνει. Εάν δηλαδή η Τουρκία διαφωνήσει, δεν θέλουμε να το πούμε έτσι ευθέως και λέμε για γεωπολιτικούς κινδύνους, δηλαδή τι θα κάνουμε, θα εκχωρήσουμε ουσιαστικά κυριαρχικά δικαιώματα των δύο ανεξαρτήτων κρατών της Ελλάδος και της Κύπρου, εάν η Τουρκία διαφωνήσει, και μάλιστα θα πληρώσουμε και κόστος γι' αυτό. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Ο όρος αυτός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί σοβαρότατα υπόψη. Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, από τη Γενική Συνέλευση του ΗΕ, αναμένετε κάτι, κύριε καθηγητά? Να αναμένω τι? Να δεχθούμε τον όρο του Τατάρ για δύο κράτη, απλά και μόνο για να συζητήσουμε? Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας από την Λευκοσία. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.